πατατούλες. Τι γεύση προτιμάς? Λιαστή ντομάτα, μανιτάρια, κατοίκι δομοκού ή κάτι πιο βαρύ. Βαρύ. Λουκάνικο, πιπεριές. Λοιπόν, πατάτες σήμερα, τόσο εύκολο ακούγεται, αλλά και ταυτόχρονα τόσο γευστικό. Πατάτες με διαφορετικές γεμίσεις. Γεμίσεις σωστά. Ναι, μια χαρά τα λες, μια χαρά τα λες. Πολύ ωραία. Υπέροχα. Εντάξει, θέλω να μου πεις τα υλικά, σε παρακαλώ, το βάζω λίγο στο πιάτο. Ξεκινάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το τι θα χρειαστείτε. Mm-hmm. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για την πρώτη εκδοχή 4 μεγάλες πατάτες, 100 γραμμάρια λιαστές ντομάτες, κομμένες σε κυβάκια, 4 μανιτάρια σε φέτες κομμένα και σοταρισμένα, 200 γραμμάρια κατοίκι δομοκού, 200 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, θυμάρι, εστραγκόν, μαϊντανό, ό,τι αρέσει στον καθένα από αρωματικά βότανα, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ελαιόλαδο. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στη δεύτερη την εκδοχή και σε λίγο θα τις πούμε όλες αναλυτικά, θα τις εξηγήσουμε. Επίσης, 4 μεγάλες πατάτες, ένα λουκάνικο χωριάτικο κομμένο σε κυβάκια, 2-3 πιπεριές χρωματιστές επίσης κομμένες, 10 με 15 ντοματίνια ψιλοκομμένα, μία σκελίδα σκόρδο, 100 ml λευκό κρασί, 50 ml ελαιόλαδο, θυμάρι φρέσκο, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αυτό που βλέπω τώρα, γιατί τις έκοψα έτσι και θα τη βάλω και στο στόμα μου να τη γευτώ, είναι πολύ μαλακή η πατάτα, σωστή, ωραία. Γιατί την έχουμε ψήσει. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Πρόσχε μόνο εδώ, σε παρακαλώ, μην μου καείς. Ναι. Λοιπόν, θα δείξουμε τη διαδικασία και θα δείξω λίγο και την έτοιμη. Ναι. Έχω πάρει πατάτες, εγώ βρήκα αυτές. Μπορούμε να πάρουμε μεγαλύτερες, μπορούμε να πάρουμε μικρότερες. Ό,τι αρέσει στον καθέναν. Να μην είναι πολύ μικρότερες από αυτές, γιατί δεν θα χωρέσει μέσα η γέμιση. Από εγώ τρώω. Οπότε, επιτρέπετε να φάω. Έχουμε... Βεβαίως. Τρώω μια μπουκιά, ευχαριστώ. Τις έχουμε πλύνει, τις καρφώνουμε ελαφρώς με το μαχαίρι. Ωραία. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 170 με 180 βαθμούς Κελσίου. Όπω τη μαγεία! Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Αλάτι και πιπέρι. Ακριβώς. Σου βάζω τώρα, πέριμε. Την τυλίγουμε. Πολύ δυνατό. Και τις βάζουμε σε ένα ταψί, πυρέξ, ανάλογα πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια που θέλουν να φάνε. Ωραία. Εγώ έχω δώσει ενδεικτικά κάποιες γεύσεις. Να σου κάνω μία ερώτηση. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ αυτό, με αυτό το φαγητό, έλα Γρηγόρη, είναι πολύ ωραίο. Έχω μια πολύ όμορφη ανάμνηση, διότι εμείς το χειμώνα, όταν ήμουν πιο παιδάκι με τους γονείς μου, πίναμε έτσι τις πατάτες στο τζάκι. Αν λίγο ο καιρός έτσι αρχίζει και. Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Αγάπη. Υπέροχη εναλλακτική. Άρα να τις βάλουμε και στο τζάκι. Και στο τζάκι. Γενικότερα, αν είστε. Ακριβώς, με αλουμινόχαρτο πάντα. Και τις βάζεις στο φούρνο. Πόση ώρα τις αφήνουμε στο φούρνο? Σίγουρα μία ώρα. Μία ώρα. Μία με μία μισή ώρα, ανάλογα πόσο μεγάλη είναι. Εγώ αυτές τις άφησα μία ώρα και ένα τέταρτο. Για να το τσεκάρουμε, μπορούμε με βοντογλυφίδα. Να δούμε αν έχει ψηθεί σωστά. Με εντυπωσιάζει, θέλω να σου πω. Κάτι ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρεις, αλλά κάτι ξέρεις κι εσύ. Καμιά φορά να ξέρεις, καλό είναι να κάνεις πως δεν ξέρεις. Ωραία. Για πάμε. Πάμε. Πατάτα, έτοιμη. Πολύ ωραία. Να πούμε πάρω... τη φλίδα, την τρώμε. Γι' αυτό σας λέει στην αρχή, πλύντε καλά τη φλίδα, για να μην έχει χώματα. Έτσι. Τώρα, κάνουμε μία κοπή εδώ. Την ανοίγουμε. Και βγάζουμε ένα κομμάτι. Σκίζουμε και λίγο με τα χέρια. Έχω ήδη έτοιμη εγώ τη γέμιση, θα δείξω σε λίγο και πώς τις κάνω. Και τη γεμίζω. Είναι τόσο απλό. Ουσιαστικά, βγάζεις το 1/3 από μέσα. Ναι. Αν θέλουμε αυτό που βγάζω, μπορούμε φυσικά να το βάλουμε μέσα στη γέμιση. Λοιπόν, να πούμε τι έχει η πρώτη γέμιση μέσα. Ναι, θα πούμε τώρα αμέσως. Και αυτό είναι έτοιμο ή θα την ξαναβάλουμε στο φούρνο? Αυτή θα την βάλουμε ελαφρώς στο φούρνο, ίσα-ίσα. 5 λεπτάκια, 10. Ναι, δεν θέλει παραπάνω, τόσο. Τέλεια. Είναι... Όλο το παιχνίδι γίνεται στο να ψηθούν οι πατάτες και μετά αυτό είναι πολύ εύκολο. Όλο το παιχνίδι είναι και η γέμιση όμως. Γι' αυτό επιμένω και θέλω να μου πεις τι έχεις βάλει και είναι τόσο φανταστικό. Θέλετε να ξεκινήσουμε μια φορά με τη λιαστή ντομάτα, τη γέμιση? Πάμε με τη λιαστή αυτή που μόλις τρώω εγώ και το λουκάνικο. Έχει και λουκάνικο μέσα. Αυτή είναι η άλλη. Αυτή είναι η άλλη. Με ποια θέλεις να ξεκινήσουμε? Με το λουκάνικο. Με το λουκάνικο. Ναι. Πάμε. Εδώ. Παίρνουμε μια κατσαρόλα. Θέλω να κάνει ό,τι θέλουμε. Δεν μπορώ χωρίς κρεατάκι. Ρίχνουμε μέσα το ελαιόλαδο. Και ξεκινάμε να σοτάρουμε τις πιπεριές. Ωραία. Μόλις οι πιπεριές μαλακώσουν λίγο, ναι, προσθέτουμε και τα κρεμμύδια.
Αυτά τώρα τα σοτάρουμε για περίπου ένα δεκάλεπτο, μέχρι να αρχίσουν λίγο να μαραίνονται. Και τα έχεις χοντροκομμένα, γιατί να πούμε ότι αυτά μετά είναι σαν να είναι καραμελωμένα. Να γιατί τα σβήνουμε και με το λευκό το κρασί. Α, ωραία, θα μου το εξηγήσει, γιατί το ένιωσα το καραμέλωμα. Πόση ώρα θέλει περίπου εδώ? Εδώ θέλει περίπου ένα δεκάλεπτο. Εντάξει. Ένα δεκάλεπτο, το σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά. Mm-hmm. Προσθέτουμε το λουκάνικο. Ωραία, τι λουκάνικο να βάλουμε? Χωριάτικο. Χωριάτικο. Τώρα βάλτε Φραγκφούρτης, δεν θα χάσετε χαθή γεύση. Δεν γίνεται δουλειά με το Φραγκφούρτης. Όπου μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου, είχε φέρει από το χωριό κάτι λουκάνικα χωριάτικα με πράσο. Τι ωραία που είναι με πράσο. Λοιπόν, ό,τι χωριάτικο έχετε εσείς. Αν είναι και χειροποίητο, είναι καταπληκτικό. Και βαρύτα αυτό. Λοιπόν, ναι. Όλα μαζί, εντάξει. Θέλει μετά και λίγο λίγη σόδα, λίγο κάτι θέλει τέλο πάντων μετά. Ωραία. Για να νιώσει καλύτερα. Όσο θέλετε. Μπορεί να θέλετε περισσότερο, λιγότερο. Εσείς κρίνετε. Ο καθένας όσο λάδι θέλει. Ωραία, είμαστε εδώ όλα μαζί. Σε αυτή την κατάσταση. Έχει μαλακώσει τώρα, υποτίθεται, όλο αυτό. Μετά από κανένα δεκάλεπτο. Έτσι. Και σβήνουμε με το λευκό κρασί. Αυτό φαίνεται καραμελωμένο. Να, δείτε εδώ που σας λέω. Να, για να καταλάβετε, το βλέπετε. Είναι καθαρό αυτό το πυρουνάκι. Το βλέπετε εδώ το κρεμμυδάκι. Να, το έχει καραμελώσει. Πω, τι ωραία. Υπέροχα φαίνεται. Να το. Βοηθάμε στο να μαλακώσουν όλα, ρίχνοντας και λίγο αλάτι, γιατί μαραίνεται πιο εύκολα. Και η πιπεριά και το κρεμμύδι μας. Με το γιαούρτι θέλω να μου πεις πώς αυτά όλα. Θα σου δείξω αμέσως τώρα. Έχει μαλακώσει, έχει εξατμιστεί το αλκοόλ από το φαγητό μας. Προσθέτουμε τα ντοματίνια. Ωραία. Θέλω να σου πω ότι το σκόρδο δεν το έβαλα σήμερα για να μην σε ενοχλήσει. Όχι, άκου. Το σκόρδο μου αρέσει πολύ, αλλά κανένα φορά όταν είναι κλειστός ο χώρος και πολλή ώρα μπορεί να σε τέτοιο. Άμα θέλετε, βάζετε σκόρδο εσείς, άμα δεν είναι απαραίτητο, άμα θέλετε. Αρωματικά. Τι θέλει. Εστραγόν έβαλες τώρα, Μαϊδανό, άνηθο, διόσμο βασιλικό. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ό,τι αγαπάτε. Ξέρετε ότι στα γαλλικά εστραγόν είναι τα σαλιγκάρια. Και όταν πολλές φορές ακούω που λέγανε βάζουμε εστραγόν στο φαγητό, εγώ νόμιζα ότι είναι σαλιγκάρια. Δεν ήξερα ότι υπάρχει μυρωδικόπτερα. Λοιπόν, εστραγόν. Αν θέλουμε. Μεγάλη ηλικία. Σκεπάζουμε και λίγο την κατσαρόλα μας στο τηγάνι μας για να καραμελώσει όλο το φαγητό ακόμα ωραία. Πιο πολύ. Και κάνουμε την ίδια διαδικασία. Έχω κι άλλη πατάτα εδώ, να το δείξουμε. Μετά από αυτό που έχει λιώσει το ανεμιγνύο με το γιαούρτι. Όχι. Το γιαούρτι το βάζουμε στο τέλος. Α, από πάνω το ρίχνουμε. Μόνο από πάνω. Και μπορούμε στο γιαούρτι να προσθέσουμε ξύσμα από λεμόνι, να προσθέσουμε μυρωδικά, να προσθέσουμε ελαιόλαδο, να στύψουμε λίγο χυμό λεμόνι. Ή και σκέτο ακόμη. Υπέροχα. Για πάμε να κάνουμε λοιπόν πάμε τη διαδικασία. Στην άλλη. Πάμε να κάνουμε και το επόμενο. Θέλεις ναι. να σου δείξω ναι, πώς το φτιάχνουμε. Ανοίγουμε πάλι, όπως είπαμε, το 1/3 της πατάτας το βγάζουμε. Αν θέλουμε εδώ, να το πω και αυτό, για να μην το πετάξουμε, μπορούμε να το προσθέσουμε μέσα. Να κάνουμε μεγαλύτερη τρύπα εδώ στη πατάτα και να δουλέψουμε αυτό που βγάζουμε, να το δουλέψουμε μέσα στη γέμιση. Τέλεια. Το ίδια, η ίδια υπέροχη γεύση θα είναι, δεν θα έχει καμία διαφορά. Και παίρνουμε τώρα. Mm-hmm. Γεμίζουμε την πατάτα μας. Όπου είναι υπέροχη αυτή η γέμιση. Και το λουκανικάκι. Ταιριάζει τόσο ωραία. Εδώ. Παιδιά, πάρτε όλοι μετά. Έχει φτιάξει για όλη την Κατερίνα μας πάντα φτιάχνει. Να δείξω μετά. Λίγο. Mm-hmm. Ενδεικτικά τώρα, έτσι. Ναι. Το βάζουμε. Αυτό είναι η πρώτη γέμιση. Ναι. Και η άλλη με το λουκανικάκι. Μπορείτε να τις βάλετε στο ίδιο πυρέξ, στο ίδιο ταψί. Μπορείτε να τις βάλετε και ξεχωριστά. Mm-hmm. Ό,τι θέλετε. Πολύ ή λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Έτσι ομό, γιατί είναι μια ιδιαιτερότητα. Και λίγο τυρί. Αυτό το βάζουμε στο φούρνο. Το πολύ ένα δεκάλεπτο. Το πολύ. Στους 150 με 160 βαθμούς. Ίσα-ίσα να ζεσταθούν όλα τα υλικά. Πάμε και στη δεύτερη γέμιση. Να τη δείξω και αυτή. Πολύ ωραία και η δεύτερη. Δοκίμασα και η δεύτερη. Η δεύτερη είναι αυτή εδώ. Δείτε. Στις δικές μου τις γεύσεις είναι περισσότερο ηλιαστή ντομάτα. Νάτι. Αυτή εδώ είναι με τη ηλιαστή ντομάτα. Αυτή εδώ που κρατάω είναι η δεύτερη. Και ωραία χρώματα. Ωραία. Έχουμε το κατοίκι δομοκού. Έχουμε τα μανιτάρια τα οποία τα έχουμε σοτάρει ελαφρώς. Σε ελαιόλαδο. Παίρνουμε ένα τηγάνι. Μανιτάρια δεν έχει πάρει. Α, κονσέρβα είναι. Όχι, δεν είναι κονσέρβα. Α, ναι. Να βάλω κονσέρβα, ταιριάζει. Αν βάλω και με το στάρο. Άμα βαριέσαι, παίρνει κονσέρβα. Ωραία. Εγώ δεν παίρνω κονσέρβα. Εντάξει. Είμαι λίγο ιδιότροπη, το ξέρει αυτό, το έχει καταλάβει. Καλά κάνει. Εγώ επειδή ξέρει καμιά φορά με λίγο τεμπέλα, κονσέρβε τσακ μπαμ, αλλά δεν κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, τα βάζουμε όλα μέσα μαζί στο κατοίκι δομακού. Δεν είναι γιαούρτι αυτό. Αυτό ήταν το γιαούρτι μετά. Κατοίκι δομοκού. Είναι ωραίο το κατοίκι. Να ξέρετε ότι το κατοίκι το δίνουν και οι διατροφολόγοι. Δεν έχει και πολλές θερμίδες. Είναι πολύ καλό τυρί. Το λέω για εσάς, κυρίες μου, προσέχετε λίγο τη διατροφή σας. Είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Προσθέτετε ό,τι μυρωδικό θέλετε.
ό,τι θέλετε. Και μαϊντανό, άμα θέλετε. Έτσι. Αν και με ταιριάζει. Εάν ποτέ έχετε καλεσμένη την κυρία καινούριο στο σπίτι σας, καλά θα κάνετε να μην βάλετε μαϊντανό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να τα αφήσετε. Χθες είχαμε πάει σε ένα τραπέζι με τον Φίλιππο και είχαν ρωτήσει οι φίλοι μας τι δεν τρώει η Κατερίνα. Λέει ο Φίλιππος όλα τα τρώει. Και τι είχαν φτιάξει. Όστρακα, αχινούς μακαρονάδες και πάμε εκεί και είναι έτοιμα. Και λέω εγώ δεν τρώω τίποτα από αυτά. Και κοιτάω τον Φίλιππο έτσι. Λέει δεν μας το είπε ο Φίλιππος. Αλήθεια λες τώρα. Τίποτα. Δεν τρώσει, δεν τα τρώσει. Τα... Μια φορά από όστρακα είχα λίγο βγάλει κάτι σπυράκια. Δεν είμαι, αλλά από τότε δεν το ρισκάρω. Οπότε τα αποφεύγω αυτά. Οκ. Okay. Αυτό είναι. Πανεύκολο. Και η δεύτερη. Γεμίζουμε λοιπόν την πατάτα με αυτή τη γέμιση και τα βάζουμε για το πολύ 10 λεπτά στο φούρνο. Είσαι φανταστική. Τα βγάζουμε και τα σερβίρουμε. Είσαι φανταστική. Φανταστική.